Κύριε Πρόεδρε, είπε και η κυρία Μπέι, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα ακόμα σοβαρό δυστύχημα στις γραμμές. Είναι το θέμα που συζητούσαμε. Ο κύριος Αξιώτης μας διάβασε με ένα χρόνο καθυστέρηση ή του απάντησε ως ζητήσαμε να μας κατατεθεί το έγγραφο. Δεν έχει κατατεθεί. Ή έλεγε ψέματα ότι έχει συγκεκριμένο σχέδιο με σημειακές παρεμβάσεις του ΟΣΕ στα 18 σημεία ή απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Δημοτικούς Συμβούλους όταν βάζουν ζητήματα. Ένα από τα δύο. Εμείς λέμε, εάν υπάρχει έγγραφο που δεσμεύει τον ΟΣΕ στις 18 διαβάσεις της Αθήνας για συγκεκριμένες παρεμβάσεις με χρονοδιαγράμματα, να κατατεθεί, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε, γιατί δεν μπορούμε εμείς να επενδύσουμε ότι η διοίκηση του κυρίου Μπακογιάννη θα διεκδικήσει υπογειοποίηση. Πότε? Τώρα το θυμήθηκε, την υπογειοποίηση. Έχουμε δύο κυβερνήσεις που πέρασαν, που χάραξαν τη γραμμή μέχρι τον Πειραιά. Πότε θα γίνουν οι ενέργειες, πότε θα απαιτηθούν? Θα υπάρξει καινούριο πλάνο από την Εργοσέ για να υπογειοποιήσει από το σταθμό Λαρίσης μέχρι τον Πειραιά? Τι ενέργειες κάνατε? Δεύτερον, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησατε προεκλογική συγκέντρωση του Δήμου με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας στο Βοτανικό. Προεκλογική συγκέντρωση. Βεβαίως έχουν ξεκινήσει εκλογές. Αρκετοί είναι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν κρύβουμε το πολιτικό, την πολιτική ταυτότητα. Εσείς την κρύβετε πίσω από ανεξάρτητα και διάφορα τέτοια. Εννοείται ότι θα γίνει πολιτικός αγώνας και αντιπαράθεση. Άλλο αυτό όμως και άλλο προεκλογική συγκέντρωση με υπουργούς, τον Δήμαρχο, τραπεζίτες, τον πρόεδρο της ΠΑΕ και ιδιοκτήτη του ΣΚΑΙ για να γίνει έναρξη, λέει, των εργασιών. Να θυμίσουμε λοιπόν στους Αθηναίους, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, 123 εκατομμύρια για ένα γήπεδο δωρεάν χρήση για έναν αιώνα σε μια ανώνυμη εταιρεία, συν 140 εκατομμύρια επιπλέον, συν εκατομμύρια ακόμα για απαλωτριώσεις εκτάσεων περιμετρικά. Τις έχετε φέρει και εντός ημερησίας διάταξης, τέτοιες απαλωτριώσεις, τις οποίες τις τρέχετε όταν άλλες απαλωτριώσεις περιοχών κρίσιμων για την Αθήνα έχουν μπει στο ψυγείο. Και μαζί με αυτά έχουμε δωρεάν παραχώρηση για έναν αιώνα και τα καταστήματα και τα θεωρία και το πάρκινγκ και χρήση γηπέδου εκτός αγώνων της ομάδας. Όλα τα λεφτά για να διαμορφωθεί ένα εμπορικό επιχειρηματικό κέντρο υπερχώρος ιδιοκτησίας τραπεζών και μιας ανώνυμης εταιρείας. Η ψηφοθυρία με τον κόσμο του Παναθηναϊκού συνδυάζεται με τη διευκόλυνση των τραπεζών και της επένδυσής τους στο σημερινά κουφάρια του Βοβού για νέα υπερκέρδη. Και φυσικά αυτό το deal έγινε και με τη στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τρίτο, μετακομίσατε τους Φοίνικες από την Πανεπιστημίου, συνεχίζοντας νέα επεισόδια στο ναυάγιο της θητείας σας που λέγεται Μεγάλος Περίπατος. Ό,τι και να κάνετε, είναι η μεγαλύτερη ήττα της διοίκησης Μπακογιάννη, ο λεγόμενος περίπατος. Για να δούμε όμως, όταν πληρώνατε 650.000 για προσωρινό εξοπλισμό στην Πανεπιστημίου και λέγατε ότι μετά θα πάει στις γειτονιές. Προς το παρόν, εξοπλισμός 130.000 ευρώ, η κωδική 6 και 8 από την αγορά που κάνατε, είναι μπάζα στο πράσινο στο κουδί. Φωτογραφίες από τα μπάζα αυτού του εξοπλισμού μας έστειλαν οι εργαζόμενοι. Και επειδή μιλάμε για το Μεγάλο Περίπατο, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και κρίνεται. Θα θέλαμε όμως να σχολιάσουμε την αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, όταν ανακηρύσσοντας τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ για το Δήμο της Αθήνας, είπε «Ο Μεγάλος Περίπατος της ταλαιπωρίας και της οικογενειοκρατίας κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει». Με την οικογενειοκρατία εμείς δεν ασχολούμαστε. Γι' αυτό άλλωστε δεν βάζουμε και υποψήφιους βουλευτές εκπροσώπους μιας των οικογενειών. Όμως όσον αφορά για το Μεγάλο Περίπατο, να θυμίσουμε, γιατί πιθανόν να μην είναι γνωστό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανοιχτή Πόλη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρώτο σχέδιο, στο αρχικό σχέδιο, το είχε στηρίξει.
και έδωσε τη δυνατότητα στον κύριο Μπακογιάννη να μας λέει ότι υπάρχει ευρύτατη συνένεση για να ξεκινήσει η μεγάλη ταλαιπωρία των Αθηναίων. Και το αρχικό σχέδιο, θυμίζω, που κάτω και από δική μας πίεση δεν υλοποιήθηκε, προέβλεπε πεζοδρόμηση της Αθηνάς, πεζοδρόμηση της Ερμού έως την Ασωμάτων και δύο λωρίδες στην Πανεπιστημίου. Φυσικά, αυτή η ιστορία, αυτό το εργοτάξιο που έχετε κάνει στην Πανεπιστημίου, δεν πρόκειται να τελειώσει το καλοκαίρι. Και όλα αυτά για μια λωρίδα με εμφανή μπετό. Αυτό είναι το υλικό. Εμφανή μπετό σε μια λωρίδα. Μπαίνω στα θέματα που ζητήσαμε και που για μια ακόμα φορά, κύριε Πρόεδρε, αρνείστε να μπουν εντός ημερησίας. Είναι δείγμα δημοκρατικής ευαισθησίας, λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, να ζητάμε εδώ και 5 μήνες κείμενο 1.127 κατοίκων από τα Σεπόλια για να αξιοποιηθούν οι χώροι του Βότρης και του Κοροπούλη να μην μπαίνει εντός ημερησίας και να το φέρουμε και να το ξαναφέρουμε. Έχουμε χρόνο ως τις εκλογές, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η αντιπαράθεση, να αναδείχνουμε ευθύνες αναξιοπιστίας μεγάλων λόγων και έργων. Δεύτερον, σας ζητήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρία έτοιμα πάνω από 50 κατοίκων της Βρανά να προχωρήσετε σε ανάκληση πεζοδρόμησης, τροποποίηση ρημοτομικού σχεδίου. Σας ζητήσαμε να μπει εντός ημερησίας. Αργήστε. Τρίτο, σας ζητήσαμε να έρθει το αίτημα της Ένωσης Γονέων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, που μιλάει για συγκεκριμένα προβλήματα που τρέχουν, επήγουν τώρα, πρέπει να γίνουν, γιατί σοφάδες πέφτουν. Πέφτουν και στο ΕΛΠΗΣ, στο Δημοτικό Νοσοκομείο, που είναι στην ευθύνη του Δήμου, έπεσε ψευδοροφή. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα, τα οποία πρέπει να ενταχθούν στην ημερήσια για να υπάρξουν αποφάσεις. Γιατί δεν έχουμε κανένα καημό, να το πω έτσι, να βάζουμε απλά θέματα. Τα θέματα μπαίνουν γιατί πρέπει να λύνονται. Και η λύση τους απαιτεί να μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη και να συζητούνται. Όσον αφορά τα σχολεία, θα αναπτύξει το θέμα ο συνάδελφος ο Χάρης Βουρδουμπάς και τελειώνω με το θέμα του ψηφίσματος του Σωματείου Εργαζομένων στο χώρο. Εγώ θα μείνω στο εξής, το βασικό. Έγινε η εκένωση. Η κυρία Αμπατζή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έβαλα θέμα, διαβεβαίωνε ότι υπήρχε συνεννόηση με τη συλλογικότητα, την ομάδα εργαζομένων που είχαν κάνει κατάληψη. Πώς δικαιολογείται από τη μια να υπάρχει συνεννόηση και από την άλλη να ζητάτε δίωξη αυτών των ανθρώπων? Γιατί δεν μένουμε στο ότι εκενώθηκε, επιμένετε στη δίωξη. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό, τουλάχιστον αυτό, πρέπει να το πάρετε πίσω. Μιλώντας για τη δίωξη, γιατί πιθανό να μην θέλετε να ψηφίσετε το ψήφισμα του Σωματείου.